χρονικά, μάλλον το έκανε ο Σαμαράς, αλλά δεν το έκανε ο Καραμαλής, ο Παπανδρέου, ο Σιμίτης κτλ. Να πάει σε debate, οι δύο επικρατέστεροι για πρωθυπουργοί, να δει ο κόσμος και να διαλέξει. Δυστυχώς στην Ελλάδα είναι πρωθυπουργικό, κεντρικό το σύστημα πρωθυπουργών. Ναι, αλλά τώρα εσείς που είσαστε υπέρ της απλής αναλογικής, είναι δυνατόν να ζητάτε debate των δύο μεγάλων? Ένα κόμμα το οποίο στήριξε όλη του τη λογική. Αν με αφήνατε, στην απλή αναλογική δεν τους θέλει όλους. Αν με αφήνατε μέσα να συνεχίσω, θα απαντούσα σας και, αφήνω, και αυτό. Σας ρωτάω. Άρα, ναι, βέβαια, μα ναι, είναι κομμάτι της ίδιας απάντησης. Φυσικά θέλουμε debate μεταξύ των πέντε. Η Νέα Δημοκρατία δεν ξέρω αν θα το δεχτεί, γιατί έχει την ανησυχία ότι μεταξύ των πέντε μπορεί να αξιολογηθεί πέμπτος ο κύριος Μητσοτάκης. Αλλά το θέλουμε δεχτεί, και μεταξύ των δύο. Το έχει δεχτεί, μεταξύ των πέντε το έχει δεχτεί. Δεν το έχει δεχτεί, είπε θα δούμε μεταξύ των πέντε και τα ρέστα. Ναι. Δεν έχω εγώ καμία ημερομηνία για debate. Και νομίζω ότι προσπαθούν να το τρενάρουν ώστε τελευταία στιγμή να μην γίνουν. Έχουμε μια Νέα Δημοκρατία η οποία με αυτόν τον τρόπο εγώ καταλαβαίνω ότι συμπεριφέρεται στον αρχηγό της και μελλοντικό πρωθυπουργό σαν να είναι μέσα σε μία γυάλα, προς Θεού μη βγει πουθενά και μιλήσει και τα κάνει μαντάρα. Κάθε μέρα δεν γίνεται στα κανάλια. Κάθε μέρα δεν γίνεται στα κανάλια ο Μητσοτάκης. Δεν είναι σε debate. Το debate έχει κάποιους άλλους κανόνες. Και θέλω να σας θυμίσω ότι έκανε... Είναι δηλαδή μεγαλύτερη η γυάλα του Μητσοτάκη από τη γυάλα του Τσίπρα, λέτε? Γιατί ο Τσίπρας φάνηκε να είναι σε γυάλα με την αίσθηση που είχε των πραγμάτων. Νόμιζε ότι θα κερδίσει τις ευρωεκλογές. Έλεγε συμφορά τον Γκάλο και έφαγε 10 μονάδες στο κεφάλι. Δεν είναι γυάλα αυτή, τι είναι? Κοιτάξτε να δείτε. Αν είναι γυάλα αυτή, στις προηγούμενες, προπροηγούμενες και τις προπροηγούμενες εκλογές ήταν στη γυάλα ο άλλος. Άρα δεν τοποθετούμε τη γυάλα εκεί. Είμαστε στις εδώ εκλογές. Εδώ είμαστε σε εκλογές. Θα πάμε να διαλέξουμε πρωθυπουργό. Βλέπουμε ότι ο ένας από τους δύο διεκδικητές της πρωθυπουργίας θέλει να συζητήσει με τον αντίπαλό του και ο αντίπαλός του κρύβεται. Αυτό νομίζω ότι στους πολίτες μετράει. Και εγώ δεν το βάζω στο ότι ο Μητσοτάκης δεν μπορεί να μιλήσει εκτός χειρογράφου κτλ. Δεν το πάω εκεί. Ναι. Ή ότι δεν είναι, ξέρω εγώ, όσο επικοινωνιακός είναι ο Τσίπρας ή τόσο έξυπνος. Δεν το πάω εκεί. Το πάω στο γεγονός ότι το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας δεν αφορά τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Μάλιστα. Αφορά ένα λεπτό στρώμα. Μάλιστα. Και φοβούνται προφανώς ότι σε ένα debate ενδεχομένως αυτό το πράγμα να αποκαλυφθεί. Ναι. Δεν το θέλουν αυτό πριν από τις εκλογές. Έχουν ένα προβάδισμα. Σου λέει θα πάμε με αυτό. Μάλιστα. Μέχρι τέλος. Δημήτρη Τσιόδρα, εδώ λέει ότι κρύβεστε ουσιαστικά. Καλά, ο Μητσοτάκης... Και το είπε και ο Τσίπρας την προηγούμενη εβδομάδα. Λέει να βγάλουμε τη Νέα Δημοκρατία από την κρίση.